Καλημέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, έχω μπροστά μου μία δήλωσή σας που λέτε τα εξής. Όλοι όσοι ανήκουν στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα ωφελούνται από τη μεταρρύθμιση τόσο στο επίπεδο των συντάξεων όσο και στο επίπεδο της αναπροσαρμογής των εισφορών. Mm-hmm. Πώς συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, ακούστε, και μάλιστα έχω η τύχη να έχω μπροστά μου ανοιχτά την Καθημερινή που λέει «Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί με εισοδήματα άνω των 24.000 ευρώ, έμποροι στον ΟΕ με εισόδημα άνω των 19.000 ευρώ, είναι αυτοί που θα έχουν περισσότερες εισφορές με βάση το νέο σύστημα». Κρατήστε τα νούμερα. Δικηγόροι, επιστήμονες, μηχανικοί με πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα, έμποροι με επίπεδο γύρω στα 1.700-1.800, πόσο βγαίνουν τα 19.000. Από αυτό το σημείο και μετά υπάρχει επιβάρυνση για τον απλό λόγο ότι ελαφρύναμε πάρα πολύ τη συντριπτική πλειονότητα, πάνω από το 90-95% των περιπτώσεων αυτών των αυτοαπασχολούμενων, που βρίσκονται κάτω από τα όρια αυτά. Επίσης, η πρόβλεψη, αυτό που σας λένε στο επίπεδο των εισφορών. Οι μισθωτοί σε ό,τι αφορά τις εισφορές μένουν στα ίδια, δεν έχουμε αλλαγές. Μας λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι το 90% κερδίζει από αυτή την ιστορία? Ναι, σας λέω ότι το 90% κερδίζει. Για τον απλό λόγο ότι στο παρελθόν το επίπεδο των εισφορών δεν οριζόταν με βάση το πραγματικό εισόδημα, αλλά με βάση τα χρόνια που είχε κανείς το επάγγελμα. Ανεξάρτητα από το εισόδημα. Ένας δικηγόρος που είχε 100.000 εισόδημα και ένας δικηγόρος που είχε 10.000 εισόδημα το χρόνο πήραν τα ίδια χρήματα, 4.000 ευρώ. Εμείς συναρτούμε τις εισφορές με βάση το πραγματικό εισόδημα. Και επειδή για την επόμενη τετραετία υπήρχε πράγματι μια απότομη επιβάρυνση σε ορισμένους, αυτούς που είχαν από 12-15.000 και πάνω, για αυτή την τετραετία προβλέψαμε πάρα πολύ σημαντικές μειώσεις. Εν όψη λοιπόν αυτών των μειώσεων σας λέω ότι το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν λιγότερες επιβαρύνσεις. Αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνω? Τότε, κύριε Υπουργέ, πώς ακριβώς εξηγείτε το γεγονός? Ναι. Ανοίξτε την καλοσύνη. Παρακαλώ. Αυτό, έχουμε τόσους φορείς που διαμαρτύρονται και μάλιστα με έντονο τρόπο. Αυτό που λέτε εσείς, γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι φορείς και συνεχίζουν τη διαμαρτυρία τους? Έχει μια πολύ απλή εξήγηση. Το πρώτο είναι τον μπαράζ παραπληροφόρησης που υπάρχει στα μέσα. Γι' αυτό αναφέρθηκα επίτηδες στην Καθημερινή και όχι σε άλλη εφημερίδα, για μια αξιόπιστη εφημερίδα του συντηρητικού χώρου, η οποία ίδια επιβεβαιώνει τα στοιχεία αυτά. Ως προς δε τις αντιδράσεις τις εσωτερικές, να σας πω ότι... Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου μια διακοπή, σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε, δεν ολοκλήρωσα. Η απάντηση μου είναι ότι αυτό που λέτε αφορά τον τύπο. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, ναι. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δικηγόροι και οι μηχανικοί και οι αγρότες, ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι μια διαταξική κοινωνική κατηγορία. Υπάρχουν επομένως το 90% που ωφελούνται, υπάρχει όμως και το 10% των πλούσιων δικηγόρων, των πλούσιων μηχανικών, των πλούσιων αγροτών, οι οποίοι βλάπτονται. Και δυστυχώς οι κινητοποιήσεις αυτές... Δηλαδή αυτό το 10% είναι που προκαλεί τις αντιδράσεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές πράγματι απηγούν στην πραγματικότητα τα συμφέροντα του 10%. Ακόμα και όλοι οι άλλοι δεν έχουν καταλάβει, λέτε, κύριε Υπουργέ. Ακόμα και στον δρόμο βλέπουμε και ανθρώπους που δεν είναι στο 10%. Στους δρόμους δυστυχώς είδαμε στις κινητοποιήσεις γραβάτας τα μπλοκάκια. Αυτούς που κερδίζουν με τη μεταρρύθμιση να είναι πράγματι χέρι-χέρι με αυτούς που είναι οι εργοδότες τους. Ενώ τα συμφέροντά τους είναι πραγματικά αντίθετα και αντικριστά. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θα μείνω ούτε στον τύπο, ούτε κατά ανάγκη στις κινητοποιήσεις. Θα μείνω στη χθεσινή διαδικασία στη Βουλή. Πολύ ωραία. Και για λόγους επαγγελματικής διαστροφής την παρακολούθησα στην πλειοψηφία της. Εκεί δεν ήταν μόνο οι δικηγόροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι γιατροί. Ήταν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, φυσικά. Ήταν οι αστυνομικοί, λοιπόν, ήταν μια σειρά επαγγελματικών κατηγοριών. Ούτε ένας όμως. Χαίρομαι ούτε ένας όμως δεν βρέθηκε. Ακούστε, δεν ήμουν μπροστά από την τηλεόραση, το παρακολούθησα. Ωραία, όχι, χαίρομαι που την παρακολουθήσατε, αυτό λέω. Αλλά ούτε ένας. Όχι, όχι. Ο λόγος που σας το λέω είναι ότι θα θυμίσω τι είπε ο εκπρόσωπος ΑΔΔ. Ο εκπρόσωπος ΑΔΔ είπε επί λέξη. Σύμφωνα με τις στατιστικές του ΙΝΕΓΕΣΕ, το 87% των μισθωτών κερδίζουν λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Και αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν με τη μεταρρύθμιση. Αλλά γιατί νοιάζεστε μόνο για το 87% και δεν κοιτάτε και τους άλλους? Η απάντηση σε αυτό το πράγμα είναι πολύ απλή. Κοιτάζουμε τη μεγάλη πλειονότητα, το 87% των μισθωτών, πάνω από το 90% των υπολείπων, όχι γιατί έχουμε ένα ζήτημα με τους υπόλοιπους, αλλά πράγματι όταν χρειάζεται να μοιράσουμε μια πολύ μικρότερη συνταξιοδοτική πίτα,
από ό,τι το 2010. Ναι. Και είναι μικρότερη στην ταξιδιωτική πίτα για δύο προφανείς λόγους. Πρώτον, ότι είμαστε κατά το 1 τέταρτο λιγότερο πλούσιοι σαν χώρα σε σχέση με το 10. Το 1 τέταρτο του εθνικού πλούτου εξανεμίστηκε από τις μνημονιακές πολιτικές. Και δεύτερον, γιατί επιπλέον αυτού του γενικού που αφορά όλους μας, ειδικά τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκρηκτικά ελλείμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Γιαννίτσης, ο οποίος κλήθηκε από το ποτάμι, όχι από εμάς, οδήγησε με την τοποθέτησή του στην πλήρη κατάρρευση του μύθου Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Λέτε για το 400% ότι αυξήθηκε το έλλειμμα 400%. Αλλά ακριβώς. Ο κύριος Γιαννίτσης είπε και κάτι άλλο. Όμως, γιατί επειδή σας ακούσατε, να το πούμε. Αυτό που είπε ο κύριος Γιαννίτσης στη Βουλή είναι ότι αντίθετα με τους ισχυρισμούς του κυρίου Βρούτση και του κυρίου Λοβέρδου, ότι τάχα με τη μεταρρύθμιση που ποτέ δεν εφαρμόστηκε το 2010 είχε ισορροπήσει το ασφαλιστικό σύστημα, ο κύριος Γιαννίτσης είπε ότι η συμμετοχή των ελλειμμάτων του ασφαλιστικού συστήματος στο δημόσιο χρέος είχε μια έκρηξη 405% ως προς το ρυθμό αύξησής του, που ήταν μάλιστα 7 φορές μεγαλύτερη από όσο συμμετείχε το έλλειμμα των ταμείων στο χρέος στην προηγούμενη περίοδο. Είπε δηλαδή ότι πριν από το 10, το έλλειμμα των ταμείων οδηγούσε κατά 60% στην αύξηση του δημόσιου χρέους. Με το που ήρθε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και επιχείρησαν τη μεταρρύθμιση τάχα για να σώσουν το ασφαλιστικό, αφού το 60% εξοξεύτηκε στο δυσθεώρητο 400%. Κύριε Κατρούγκαλε, να σας ρωτήσουμε αλλά το εξής. Αλλά είπε και κάτι άλλο, ένα δευτερόλεπτο Θάνο. Ναι. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Γιαννίτσης, ότι δεν μπορεί η ασφαλιστική μεταρρύθμιση να μην συνοδεύεται από μια πολιτική στήριξη από μεγαλύτερη της κυβερνητικής πλειοψηφίας πολιτική ανοχή. Αυτό το ένα είπε να συμπράξουν περισσότερες δυνάμεις για το ασφαλιστικό. Πάλι είδατε πως έκλεισε. Ένα δευτερόλεπτο να το ολοκληρώσω, κύριε Υπουργέ. Ναι. Κύριε Υπουργέ, ένα δευτερόλεπτο να το ολοκληρώσω. Και ένα δεύτερο. Δεν σας βλέπω. Ξέρετε, όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή, καμιά φορά γίνεται κανείς αγενής. Με συγχωρείτε που σας διακόψω. Δεν πειράζει. Το αντίθετο, είστε πολύ ευγενείς. Προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Και το δεύτερο έρχεται από τον κύριο Μπούτα, ο οποίος επί του συγκεκριμένου λέει το εξής. Μισό λεπτό όμως να απαντήσω πρώτα, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Μπούτας είναι διαφορετικό. Να πω σε αυτό που ο κύριος Γιαννίτσης και αμέσως θα απαντήσω και σε αυτό που ο κύριος Μπούτας. Σε αυτό που ο κύριος Γιαννίτσης, εγώ συμφωνώ απολύτως. Και αν προσέξατε πώς έκλεισα την τοποθέτησή μου στη Βουλή, είπα ότι υπάρχουν δύο τρανταχτές μεγάλες απουσίες. Η πρώτη απουσία, παρά την παρουσία τόσων πολλών φορέων, ήταν η απουσία αυτών που δεν έχουν φωνή. Των ανέργων, αυτών που δουλεύουν με μπλοκάκια, στις ατυπικές μορφές εργασίας, που όλοι κερδίζουν αυτή τη μεταρρύθμιση. Και μετά είπα για τη δεύτερη απουσία, που είναι ακριβώς αυτή που λέτε, την απουσία του διαλόγου. Ότι ενώ δηλαδή σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που επιχειρήθηκε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έγινε ουσιαστική συζήτηση, εμείς, μονότι η πρώτη κίνηση που κάναμε είναι να πάμε στα κόμματα να τους δώσουμε το νομοσχέδιο για να συζητήσουμε, και το έχουμε ουσιαστικά σε διαβούλευση από τον Ιανουάριο, πρωτοφανές για μεταρρύθμιση ασφαλιστική, στην πραγματικότητα δεν βρήκαμε ανταπόκριση παρά σε λίγες περιπτώσεις. Αυτό δυστυχώς δείχνει τις αντιλώσεις του παλιού πολιτικού κόσμου στο παρελθόν και δυστυχώς και ένα μεγάλο κομματιού της επίσημης εκπροσώπησης της κοινωνίας. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί ξέρετε ότι έχουμε φαινόμενα απονομιμοποίησης στο συνδικαλιστικό χώρο έντονα, που αντανακλούν αυτό που σας λέω. Που πραγματικά και αυτοί δείχνανε ότι θέλουν να εγκυστρωθούν σε ένα παρελθόν που δεν είναι πια βιώσιμο. Εδώ έρχεται η ένσταση που τίθεται, για παράδειγμα, από τον κύριο Μπούτα, ότι στη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, δόθηκε δέσμευση, για παράδειγμα, λέω για τον ΟΓΑ, ότι θα γίνει προσπάθεια να παραμείνει εκτός του ενιαίου ταμείου. Στο νομοσχέδιο το βλέπουμε μέσα. Είναι καλό παράδειγμα. Δικαίως τώρα λέει ο κύριος Μπούτας ότι με απλά λόγια, λαϊκά λόγια, ότι μας κοροϊδέψατε. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Σας θυμίζω ότι οποτιδήποτε πολιτική δέσμευση αναλαμβάνουμε θα πρέπει να είναι αντικείμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Και πώς κρινόμαστε, αν στο αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης αυτό που εμείς θέλαμε είναι αυτό που απέμεινε στη διαπραγμάτευση και όχι αυτό το νεοφιλελεύθερο και το ιδεολειπτικό που θέλουν οι θεσμοί και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποιο ήταν το ουσιαστικό στην επαφή του Πρωθυπουργού με τους αγρότες? Να βελτιωθεί το νομοσχέδιο, ούτως ώστε οι φτωχοί αγρότες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν ούτε στο παρελθόν τις εισφορές τους, να μπορέσουν να πληρώνουν στο μέλλον τις εισφορές τους. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα στο νομοσχέδιο? Ότι ενώ προβλέπαμε ήδη εξ αρχής ότι η ελάχιστη ασφαλιστική κλάση στους αγρότες θα ήταν το 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, με λίγα λόγια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το ελάχιστο που θα πληρώνουν, είτε είναι μισθωτοί είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι ό,τι εισφορά πληρώνει ο ανειδίκευτος εργάτης,
Ειδικά οι αγρότες τα πλήρωνα το 80%. Όχι επειδή είμαστε, θέλουμε να κάνουμε χατήρια στους αγρότες. Απαντάτε όμως. Όχι, θα απαντήσω, επί άλλου ζητήματος. Εγώ σας ρώτησα για τον ΟΓΑ. Θα απαντήσω. Απλώς αφήστε με, επειδή πρέπει να υπάρξει το πλήρες νήμα της απάντησής μου. Ο λόγος που το κάνουμε είναι γιατί το αγροτικό εισόδημα είναι πολύ μικρότερο από το αστικό. Και πράγματι υπάρχουν πολύ φτωχοί αγρότες στα ορεινά χωριά, εκεί στις άνυδρες καλλιέργειες, που πράγματι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Τι βγήκε από τη διαπραγμάτευση λοιπόν? Αντί να είναι το 80% η ελάχιστη επιβάρυνση, έπεσε στο 70%. Επομένως, ναι μεν δεν έμεινε οργανωτικά αυτοτελής ο ΟΓΑ, που και αυτό μεταβατικά το είχε υποσχεθεί η ηγεσία της κυβέρνησης στους αγρότες, γιατί αυτό δεν μπόρεσε να περάσει από διαπραγμάτευση. Πετύχαμε όμως κάτι πολύ καλύτερο. Μόνιμη ρύθμιση, όχι μεταβατική, που αλαφραίνει τα βάρη για τους αγρότες για πάντα. Πάντως και σε αυτό ασκείται κριτική, ότι προνομιακά λίγο κινηθήκατε σε αυτό, αλλά πριν θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για την τομή που είπατε, ότι είναι μια μεταρρύθμιση τομή που την είχε ανάγκη για δεκαετίες ο τόπος, η χώρα. Αυτό είπε και ο Γιαννίτσης. Ναι, θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τι διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε μετά από κάποια χρόνια ένα νέο ασφαλιστικό? Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί το ασφαλιστικό. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ναι. Το ασφαλιστικό είναι πόροι, είναι χρήματα. Το ασφαλιστικό είναι η ανάπτυξη. Εάν δεν έχουμε ανάπτυξη, τι είναι εκείνο που εγγυάται ότι μετά από ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια δεν θα συζητάμε πάλι τα ίδια? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Αλλά προσέξτε, το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο πόροι. Αυτό είναι το σφάλμα της αντιμετώπισης όλων των προηγούμενων προσπαθειών για μεταρρύθμιση. Γι' αυτό τις λέω και εγώ ψευδομεταρρυθμίσεις. Αντιμετώπισαν το ζήτημα δημοσιονομικά. Το ασφαλιστικό, πέρα από ζήτημα πόρων, είναι και ζήτημα αρχιτεκτονικής. Επομένως, εμείς γιατί είμαστε διαφορετικοί σε σχέση με το παρελθόν? Είπαμε πρώτα-πρώτα ότι αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε τη συνταξιοδοτική δαπάνη περιορίζοντάς τη. Πράγματι, το μνημόνιο προέβλεπε 1% μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΑΕΠ. Αυτό το κάναμε. Δεν το κάναμε επειδή ήταν μόνο μνημονιακή υποχρέωση. Προσπαθήσαμε αντιθέτως τη μνημονιακή υποχρέωση να την ενσωματώσουμε σε μια μεταρρύθμιση που είχε ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά, κοινωνικά και αναδυνημητικά. Την προσαρμογή αυτή την κάναμε γιατί το έλλειμμά μας στα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι μόνο 1%, είναι πολλαπλάσιο. Εγώ το υπολογίζω μεταξύ 4 έως 5, ο κύριος Γιαννίτης είπε 6% του ΑΕΠ. Αλλά το σημαντικότερο που κάναμε είναι ότι εφαρμόζοντας κανόνες ισονομίας, δηλαδή ίδιους κανόνες για όλους, εξορθολογήσαμε το σύστημα ώστε να μην γεννά ελλείμματα. Γιατί στο παρελθόν το παλιό πελατειακό σύστημα τι έκανε? Έκοβε κουστούμια παροχών χωρίς να αντιστοιχούν με τις εισφορές. Εμείς καθορίζοντας κοινούς κανόνες εισφορών, πολύ απλούς, στο μέλλον 20% κάθε εργαζόμενος, είτε είναι μισθωτός, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι αγρότης, στο πραγματικό του εισόδημα θα δίνει αυτές τις εισφορές. Και τι σύνταξη θα παίρνει? Ο κίνδυνος της εισφοροδιαφυγής, κύριε Υπουργέ, ο κίνδυνος της εισφοροδιαφυγής δεν μπορεί να αυξήσει ή να παρατείνει τη διαδικασία των ελλειμμάτων? Γιατί κάποιοι λένε το εξής απλό: σε ένα ενιαίο ταμείο μαμούθ, εκεί όπου θα συνυπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που σίγουρα θα καταβάλουν τις εισφορές είναι δύο τάξεις: οι δημόσιοι υπάλληλοι και σε ένα μεγάλο βαθμό οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εάν υπάρχει αύξηση εισφοροδιαφυγής από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανακυκλώνουμε το πρόβλημα, λέει η κριτική. Θα σας πω πώς το αντιμετωπίζουμε. Πρώτα-πρώτα, δεν είναι καν ακριβές ότι για όλους τους μισθωτούς έχουμε αυτή τη στιγμή τη λήψη των εισφορών που πρέπει. Έχουμε πολύ σημαντικό ποσοστό μαύρης εργασίας και στο επίπεδο της μισθωτής εργασίας που τρέφεται από την κρίση. Ειδικά σε μικρές επιχειρήσεις είναι εύλογο να πει κάποιος στον υπάλληλό του. Εύλογο, κατακριτέο. Μην βρω καμιά παραπομπή αύριο που να λέει ότι το επιβραβεύω. Απλώς περιέχει από μια κατάσταση. Συμβαίνει. Να σου λέει, θα σου δώσω 100. Στο χέρι και θα σου κάνω εισφορές. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, τι προβλέπουμε? Καταβολή κάθε μισθοδοσίας στο μέλλον μέσω τράπεζας. Υπάρχει αυτό που σας είπα προηγουμένως, γίνεται στους μικρούς. Στους μεγάλους γίνεται κάτι χειρότερο. Δουλεύεις σε μια μεγάλη επιχείρηση τάχα τετράωρο, παίρνεις μισθό για 4 ώρες εργασία την ημέρα και σε βάζουν να δουλεύεις 8 και 10 ώρες χωρίς να σου δίνουν τα επιπλέον. Εκεί τι έχουμε αποφασίσει λοιπόν να κάνουμε? Να βάλουμε ένα αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού εισφορών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν σε ένα σούπερ μάρκετ έχεις 1000 τετραγωνικά και 10 ταμεία, δεν μπορεί να απασχολείς 5 υπαλλήλους στα ταμεία με πλήρες ωράριο. Όσο ό,τι αφορά τώρα τους μισθωτούς και τους επαγγελματίες. Αυτό που λέτε θυμίζει λίγο το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό θα είναι πράγματι μια τεκμαρτή
αντικειμενική εισφοροδοτική βάση που θα έχει τη δυνατότητα ο επιχειρηματίας να πει κακώς μου το μετράς έτσι, εγώ αυτό το μήνα δεν είχα δουλειά, είχα κλείσει το σούπερ μάρκετ μου ή εγώ στο ξενοδοχείο. Πάντως το τεκμαρτό εισόδημα έχει, επιτρέψτε μου το σχόλιο, αποτύχει. Διότι όταν έχεις ένα σπίτι, ένα εξοχικό και ένα αυτοκίνητο και είσαι άνεργος ή έχεις ελάχιστα εισοδήματα, ουσιαστικά φορολογείσαι με μεγάλα εισόδηματα. Α, να σου το πω ανάποδα. Πράγματι έχει αποτύχει σε κατηγορίες που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και χρειάζεται επανεξέταση ως προς ορισμένες πλευρές. Δεν είσαι πλούσιος αν έχεις ένα αυτοκίνητο. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν έχουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν κατά 90% εισοδήματα κάτω από 10.000, αυτό είναι από τα στοιχεία τα οικονομικά του Υπουργείου Οικονομικών. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιστήμονες, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί λίγο σε χαμηλότερα ποσοστά, δηλώνουν ότι βγάζουν κάτω από 900 ευρώ το μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι χρήσιμο να πεις ότι αν έχεις μια πισίνα ή όταν πηγαίνουν τα παιδιά σου σε ένα ιδιωτικό σχολείο που από μόνο του κάνει πιο πολλά χρήματα από αυτά που δηλώνεις, δεν μπορείς να έχεις το εισόδημα που έχεις. Άρα τα τεκμήρια, όσο δεν έχουμε αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, χρειάζονται. Συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζονται όσο δεν έχουμε αυτό το φορολογικό σύστημα που προφανώς δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Είναι ένας άδικος τρόπος φορολόγησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Είναι άδικο όμως να πέφτουν τα βάρη πάντοτε στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Γιατί αν δεν ψάξουμε να βρούμε τον κρυμμένο πλούτο, όπως έχουμε αρχίσει να το κάνουμε με τις διασταυρώσεις των τραπεζικών καταθέσεων, με την διακρύβωση των στοιχείων των καταθέσεων στο εξωτερικό. Ξέρετε ότι υπάρχουν 13 προφυλακισμένοι από τις λίστες. Αυτά δεν περνάνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αντιλαμβάνομαι ότι η προηγούμενη νίκη. Παραμείνουμε λίγο, κύριε Υπουργέ. Ενόχλησε. Δεν ήθελα να κατηγορήσω Σιλίδη το δημοσιογραφικό κόσμο. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην τόλμη των δημοσιογράφων και στη συμμετοχή τους στο να έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά άλλοι δημοσιογράφοι, άλλο οι ολιγάρχες. Ναι, αλλά τους οδηγείτε. Τους οδηγείτε βέβαια εκτός ασφαλιστικού συστήματος, έτσι, για να φτάσουμε και στα δικά μας, που ήταν και η αφορμή αυτής της απεργιακής κινητοποίησης. Α, ακούστε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι υιοθετείτε με την πίσω πλευρά της αιμονής των δανειστών την άποψη μιας προνομιακής μεταχείρισης, ενώ δεν είναι έτσι και το γνωρίζετε. Όχι, όχι, όχι. Από την αρχή είχα πει ότι η αιμονή της συνδικαλιστικής ηγεσίας του κλάδου σας στο να μείνει το ταμείο της κύριας, επαναλαμβάνω, ασφάλισης εκτός του ενιαίου φορέα, δεν ήταν σωστή. Το Σύνταγμα επιβάλλει ίδια μεταχείριση όλων των πολιτών για τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι η ασφάλιση, και δεν θα ήταν λογικό όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι σε ένα ταμείο και οι δημοσιογράφοι εκτός. Δεν είναι σωστό αυτό. Επίσης, δεν είναι σωστό να συνδυάζει κανείς την ελευθεροτυπία με την κοινωνική ασφάλιση. Ο ΕΔΟΕΑΠ, όπως ξέρετε, το 1968 ιδρύθηκε. Δεν ήταν επομένως το αποκορύφωμα της εποχής ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα το 1968. Εγώ τι θέλω? Θέλω οι δημοσιογράφοι να έχουν πρόσθετες καλύψεις, και πράγματι ο ΕΔΟΕΑΠ ανταποκρίνεται στις καλύψεις αυτές, και γι' αυτό το λόγο είπα ότι το αγγελιώσιμο πρέπει να σωθεί. Επιχειρήσαμε να το σώσουμε στη διαπραγμάτευση, μολονότι η φύση του είναι μπερδεμένη, δεν είναι καθαρός κοινωνικός πόρος για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί. Ήταν αιμονή των δανειστών αυτό. Ήταν αιμονή των δανειστών. Εμείς το αγγελιώσιμο προσπαθήσαμε να το υπερασπιστούμε μέχρι τέλος. Ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι αποτελεί το βασικό πόρο του ΕΔΟΕΑΠ. Και εμείς θέλουμε να υπάρχουν συμπληρωματικά ταμεία για να παρακολουθούν οι τηλεθεατές μας. Είναι άλλο το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, το Ταμείο Κύριας Ασφάλισης, που από την αρχή είχα πει στους συνδικαλιστές των σωματείων των εργαζομένων στον τύπο ότι η θέση αρχής μου είναι ότι πρέπει να ενταχθεί στον ενιαίο φορέα, γιατί όλοι οι Έλληνες για την κύρια ασφάλιση πρέπει να έχουν ίδια μεταχείριση. Και άλλο ο ΕΔΕΑΠ, που είναι ένα ιδιόμορφο στην πραγματικότητα επαγγελματικό ταμείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που δίνει πρόσθετες παροχές. Εγώ δεν θέλω να φτωχοποιήσω μια κατηγορία όπως είναι οι δημοσιογράφοι, των οποίων ο πολιτικός ρόλος στο δημοκρατικό πολίτευμα είναι ξεχωριστός. Επομένως, θέλω να μείνει ο ΕΔΕΑΠ για τις πρόσθετες παροχές και για τις κύριες παροχές που είναι ίδιες για όλους τους Έλληνες, να είναι και οι δημοσιογράφοι στο κύριο ταμείο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα για να σώσουμε το αγγελιώσιμο είναι κάτι ανάλογο με την προσπάθεια που έκανα για να σωθεί ένας ξεχωριστός πόρος που είχαν οι ασφαλιστικοί πράκτορες των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Για να το πω, να το καταλάβουν όλοι, στο παρελθόν υπήρχε ένας κοινωνικός πόρος που καταργήθηκε, γιατί έτσι συμφωνήθηκε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις Βουλής τον Ιούλιο ότι θα γίνει με τους κοινωνικούς πόρους, 3% στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Με λίγα λόγια, ένα ποσό 3% σε κάθε ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο πήγαινε νομοθετικά ως πόρος στο επαγγελματικό ταμείο των ασφαλιστικών πρακτόρων. Αυτό που κανόνισα
σε συνεργασία με τους εργοδότες και τους εργαζομένους είναι, αφού καταργήθηκε νομοθετικά αυτός ο πόρος, με συμφωνία εργοδοτών εργαζομένων να παραμείνει. Αυτό δεν απαγορεύεται από το μνημόνιο, γιατί δεν είναι κάτι που το επιβάλλει το κράτος. Κάλεσα λοιπόν τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών στον τύπο και τον ηλεκτρονικό, γιατί πια δεν μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις και να αφήνουμε έξω το ίντερνετ, και τους είπα το πολύ απλό. Για να μην επιβάλλουμε και στον ΕΔΕΑΠ υποχρεωτική εισφορά για την επικούρηση και την υγεία, καθίστε και συμφωνήστε. Εσείς εργοδότες, ένα κομμάτι από τη διαφημιστική δαπάνη, αυτό που έγινε το αγγελιώσιμο, να συμφωνήσετε ότι θα το δίνετε ως πόρο στον ΕΔΕΑΠ για να συνεχίσει να λειτουργεί. Επομένως, λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Πριν κλείσουμε, φαντάζομαι, Θάνο, συμφωνείς και εσύ, να δούμε λίγο και ένα ζήτημα που ίσως και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ, πέρα από το ασφαλιστικό. Είναι της διαπραγμάτευσης, της αξιολόγησης. Θέλω καταρχήν εγώ να σας ρωτήσουμε ότι, αν είναι Χρήστο, ακριβές. Θα έλεγε στο ζήτημα της ανεργίας, γιατί φοβάμαι ότι το έχουμε ξεχάσει αυτό. Καλά, από τις συζητήσεις. Αυτό. Και είναι εγώ τεράστιο όχι. Θέμα. Είδατε, και συνεχίζει να είναι τεράστιο θέμα. Είπα στη δήλωσή μου στη Βουλή ότι η μεγάλη απόδειξη είναι οι άνεργοι τα κρυσφέροντά τους. Το είπα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει ένα ασφαλιστικό σύστημα που προνοεί και για αυτούς, με 15 χρόνια ασφάλισης, με την εθνική σύνταξη, επειδή όχι δεν θα μπορούν, δεν θα θέλουν να δουλεύουν, όπως ακούω μια παράλογη κριτική, ότι τάχα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να δουλεύουν για να μην πληρώνουν εισφορές. Αυτά είναι παραλογισμοί. Ωραίο. Το ασφαλιστικό μας σύστημα κοιτάζει και προς το συμφέρον αυτών, των πιο αδύναμων και που, όπως είπα και προηγουμένως, δεν έχουν φωνή. Έλα, Χρήστο. Καμιά φορά, κύριε Υπουργέ, και το να έχεις φωνή βλέπετε που οδηγεί, γιατί λέτε για την κατάργηση του αγγελιοσύμου και το επικεντρώνετε μόνο στον ΕΔΕΑΠ. Ενώ υπάρχει ζήτημα και με το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, γιατί και εκεί το αγγελιόσημο είναι βασικός πόρος για την απονομή των συντάξεων. Εκεί εάν θέμα... καταργηθεί... Κατάλαβα τι λέτε, αλλά εκεί είναι θέμα ισονομίας. Δεν είναι θέμα και στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Εκεί είναι θέμα ισονομίας. Όπως επιβαρύνω το δικηγόρο και τον αγρότη με εισφορά, την ίδια εισφορά θα πληρώσει και ο δημοσιογράφος. Το 6,5% του. Δεν επιβαρύνεται το δημόσιο λογιστικό όμως, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή από το αγγελιώσιμο καταβάλλονται οι συντάξεις στους δημοσιογράφους. Αυτά τα χρήματα πλέον πρέπει να τα καταβάλει η ελληνική πολιτεία, εγώ το ελληνικό κράτος. Εγώ, αν δεν υπήρχε μνημόνιο, θα ήμουν υπέρ των κοινωνικών πόρων. Όχι όμως κοινωνικών πόρων που πηγαίνουν υπέρ μιας ομάδας για να πληρώνουν λιγότερα από ό,τι πληρώνουν άλλοι. Ξαναλέω. Ο κανόνας ότι πώς όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό, όχι, ακούστε, θα το εξηγήσω. Δεν λεκίζω. Λέω τον εξής απλός κανόνα. 20% στο εισόδημά μας πρέπει να πληρώνουμε όλοι. Όλοι. Δεν είναι λογικό να βρούμε ένα κοινωνικό πόρο ώστε μερικοί από εμάς να πληρώνουν 15% ή 12% και το άλλο να το παίρνουμε από τον κοινωνικό πόρο. Αυτό παραβιάζει τον κανόνα ισονομίας που εγώ το θεωρώ βασικό για το σύστημα. Επομένως, η κύρια ασφάλιση έχει τους ίδιους κανόνες για όλους. Είτε παπάς, να μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε όμως σε αυτό. Κύριε Κατρούγκαλε, σε αυτό που ρώτησε ο Χρήστος, δεν θα έχουμε έτσι μια ραγδαία αύξηση του εργοδοτικού κόστους και άρα ενδεχομένως και αύξηση απολύσεων, αύξηση, το είπε ο Χρήστος, εις φοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. Όχι. Ακούστε, οι επιχειρήσεις. Ήδη τα μέσα εδώ και πολλά χρόνια είναι σε κρίση. Ακριβώς. Σε δεινή κρίση. Απολύτως έτσι. Και οι επιχειρήσεις λοιπόν που ήταν στην κρίση δανείζονταν. Σαν να μην είχαν κρίση και σαν να μην χρωστούσαν, ειδική μεταχείριση από τις τράπεζες, ειδική μεταχείριση από το κράτος, να μην πληρώνουν την εργοδοτική εισφορά που πληρώνουν άλλοι εργοδότες, αυτά τελειώνουν, κύριοι. Όποιος έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από το κράτος. Είτε είναι ολιγάρχης, είτε μεγαλοεργολάβος, είτε οτιδήποτε. Και οποιοδήποτε θέλει ξεχωριστούς κανόνες για τον εαυτό του, να του ζητήσει σε πολίτευμα που δεν είναι δημοκρατικό. Στη δημοκρατία ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται ίδιος προς όλους. Πάντως, κύριε Κατρούγκολε, με συγχωρείτε, οι ερωτήσεις δικές μας δεν έχουν στόχο να υπηρετήσουν αυτό που περιγράφεται. Όχι, το αντίθετο. Όχι, δεν μιλάω αναφερόμαστε για τη δυνατότητα να υπάρχουν επιχειρήσεις για το σκέλος των εργαζομένων. Επίσης ναι, σημαντικό αλλά δεν για την οικονομία. Με συγχωρείτε, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να πληρώνουν εργοδοτικές φορές. Γιατί να υπάρχει ειδική μεταχείριση για ένα κλάδο της οικονομίας ως προς τον επιχειρηματία σε σχέση με άλλου. Αυτό που λέτε είναι πρακτικά αυτό που ζητάει και ο κύριος Ψυχάρης. Δηλαδή, επειδή χρωστάει πολλά και είναι ιστορικό το συγκρότημα του ΔΟΛ, να έχει ειδική μεταχείριση. Γιατί? Γιατί δηλαδή ο κύριος Ψυχάρης είναι πιο ίσος από τον άλλο επιχειρηματία που έχει ματώσει και δεν μπορεί να πάει δάνεια από την τράπεζά του? Δεν είναι καλό να έχουμε κανόνες ισονομίας παντού?
θα δοθεί στην συνέχεια. Πριν κλείσουμε, αν συμφωνείς, Θάνο, να δούμε και τις αξιολόγησεις εκτός από το θέμα της ανεργίας. Εδώ, κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να σας ρωτήσουμε. Κανένα, να εκπροσωπούμε τον εαυτό μας. Εννοείται. Μα εγώ δεν με σας αντιδικώ. Με την άποψη. Όχι, όχι, δεν κάνουμε καμία αντιδικία, καμία αντίκρουση. Αλλά ξέρετε, είναι και περίεργες οι εποχές. Μπορεί να υπάρξουν και παρεξηγήσεις. Εμείς εδώ εκπροσωπούμε την ΕΡΤ 1 και τον εαυτό μας. Κανείς δεν απολογείται για τις απόψεις του. Και όλοι δεσμευόμαστε από αυτά που λέμε. Εγώ καμία αιχμή δεν ήθελα να έχουν αυτά που λέω προς εσάς. Ωραία. Σε σχέση με την αξιολόγηση και το κρίσιμο σημείο των προληπτικών μέτρων, είναι ακριβές ότι μέσα στα θέματα που θέτουν είναι και αυτόματη αυτού του μηχανισμού μείωση μισθών και συντάξεων, συντάξεων και μισθών του δημοσίου από την πλευρά των δανειστών? Ακούστε, και μετά θέλουμε και ένα σχόλιο σας για το πού μπορεί να οδηγήσει πλέον αυτό το μικρό αδιέξοδο που διαχειριζόμαστε σήμερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε παπάδες σε όλη τη φάση διαπραγμάτευσης. Πράγματα που δεν μπορούσαμε να δεχθούμε. Και το γεγονός ότι έκλεισε η διαπραγμάτευση για το πακέτο των μέτρων που είχαμε συμφωνήσει τον Ιούλιο, δείχνει ότι τελικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απομονώθηκε. Η πρόταση που κάνουμε εμείς για να συζητηθεί στο ύψιστο δυνατό επίπεδο των Ευρωπαίων ηγετών το ζήτημα, αντανακλά ακριβώς αυτή την πραγματικότητα. Ότι εμείς τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας του Ιουλίου και καλούμε τώρα τους Ευρωπαίους να ανταποκριθούν και αυτές τις δικές τους δεσμεύσεις. Με λίγα λόγια, δεν διαπραγματευόμαστε για να πάρουμε κάτι παραπάνω. Διαπραγματευόμαστε για να μείνουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 2015. Δεν είμαστε εμείς οι απομονωμένοι τώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι. Και μολονότι υπάρχουν ισχυροί παράγοντες που δεν θέλω να τους ονομάσω, αλλά τους καταλαβαίνετε. Αυτό που δεν είναι καν μία χώρα. Που δεν είναι καν μία χώρα. Ότι είναι απομονωμένο. Μισό λεπτάκι. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, αλλά δεν προκύπτει από τις εξελίξεις αυτού του είδους η απομόνωση. Γιατί οι δυσμενείς επιπτώσεις αφορούν κυρίως την οικονομία, τη χώρα μας, το πολιτικό της περιβάλλον και τους ανθρώπους. Απολύτως δεν ξέρω αν προκύπτει αυτό που λέτε. Η τακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ο εκβιασμός. Αυτό φάνηκε και από όσα έχουν διαρρεύσει. Δηλαδή. Να προσπαθεί να εξαντλήσει τον παράγοντα του χρόνου και, και της διαθέσιμης ρευστότητας της χώρας για να μας αναγκάσει να κάνουμε ό,τι θέλει. Η βασική διαφορά είναι, πρώτον, ότι οι ισχυρισμοί του ως προς την ανταπόκριση ελληνικής οικονομίας πια διαψεύδονται με ευρωπαϊκά στοιχεία. Το πλεώνασμα που διαπίστωσε η Eurostat είναι 0,7%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βασίζει τις απαιτήσεις του στη δική του εκτίμηση ότι όχι απλώς δεν είχαμε 0,7 πλεώνασμα, αλλά τάχα είχαμε μεγαλύτερο από αυτό έλλειμμα. Το άλλο που σας λέω είναι ότι έκλεισε η αξιολόγηση ουσιαστικά των μέτρων που είχαμε να πάρουμε με τον Ιούλιο. Δεν μιλάμε για αυτά. Παρά τις αντιρρήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει. Και ακριβώς επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπόρεσε να κερδίσει τη μάχη σε αυτό το επίπεδο, βάζει τώρα στο τραπέζι το θέμα των προληπτικών μέτρων. Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους της διαπραγμάτευσης. Ενώ όπως γινόταν η διαπραγμάτευση μέχρι τώρα, εμείς πρόσθετα πράγματα πέρα από αυτά που έχουν την υπογραφή μας δεν πρόκειται να δεχθούμε. Και αυτό σας λέω, σε αυτό το σημείο λοιπόν. Και τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, λέτε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε ως χώρα αυτό το νέο πακέτο μέτρων? Γιατί δεν το έχουμε συμφωνήσει. Να νομοθετήσουμε, προφανώς εννοείται. Γιατί αυτό θέλει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Ακούστε, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, για να καταλάβουμε όλοι όσοι μας βλέπουν, γιατί δεν ξέρουν όλοι τόσο καλά όσοι εσείς το θέμα. Εμείς λέμε το εξής απλό. Μέχρι τώρα, ό,τι σας λέμε, το κάνουμε. Και μάλιστα και με το παραπάνω, δείτε τι λέει η Eurostat. Αν του χρόνου, τον Απρίλιο του 2017, βγάλει τα καινούργια στοιχεία η Eurostat και φανεί ότι δεν καταφέραμε να παραδώσουμε το 0,5% πρωτογενές πλεώνασμα που προβλέπει η Συμφωνία του Ιουλίου για το 2016, τότε τι θα κάνουμε? Θα κόψουμε οριζόντια τις δαπάνες από όλα τα Υπουργεία. Το δεσμευόμαστε. Αυτό που δεσμευόμαστε δεν είναι κάτι καινούργιο, γιατί στην πραγματικότητα είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο. Τι θέλουν οι άλλοι? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο σύμμαχός του, που ξέρετε ποιος είναι και δεν θα τον κατονομάσω. Να από τώρα να αποδεχθούμε ότι δεν θα πιάσουμε στην πραγματικότητα το στόχο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το πιάνουμε και να νομοθετήσουμε πρόσθετα. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι παράλογο. Αν ήταν και μια διαπραγμάτευση. Και παράλογο και παράνομο. Παράλογο, παράνομο, και γι' αυτό το λόγο θέλω να το θέσουμε στον Ευρωπαϊκό Οργάνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Ακριβώς, επειδή όμως, από την άλλη, όμως, αν έχουμε την αιμονή από την πλευρά των δανειστών και εμείς λέμε όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δανειστές το ζητάνε, είναι η πρώτη φορά που έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση που δεν θα πει ναι ότι ζητάνε. Ναι, και τι θα γίνει τελικά όμως? Σύμφωνοι. Επειδή όμως αυτή τη χώρα πολλές φορές. Μισό λεπτάκι, να εξηγήσω τι εννοώ.
Δεν εννοώ ότι εμείς είμαστε οι μάγκες και οι άλλοι δεν ήταν. Υπάρχει όμως διαφορά στη στάση της πολιτικής της διαπραγμάτευσης. Εμείς όταν μιλάμε για κόκκινες γραμμές, τις εννοούμε. Και με αυτόν τον τρόπο μεταβάλλουμε σταθερά, σιγά αλλά σταθερά τους πολιτικούς σχετισμούς. Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία μας υποστήριξαν σταθερά στο προηγούμενο Eurogroup. Και οι άλλες χώρες σε επίπεδο αρχηγών θα δεχθούν ότι δεν μπορεί να ζητούν παραπάνω από αυτά που συμφωνήσαμε τον Ιούλιο. Ακριβώς γι' αυτό μιλάω, ότι η διαπραγμάτευση αυτή έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το 2015, που πρακτικά έχετε χρόνο για αυτή τη διαπραγμάτευση, κύριε Υπουργέ. Έχετε τον ικανό, τον απαιτούμενο χρόνο για αυτή τη διαπραγμάτευση. Και τα χρήματα, Χρήστο, και τα χρήματα. Που περιγράφεται. Και ο χρόνος και τα χρήματα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η διαπραγμάτευση δεν τέλειωσε το Γενάρη. Γιατί αν τέλειωνε το Γενάρη, έπρεπε να λέγαμε ναι σε όλα. Και ξαναείπα ότι είναι μια διαπραγματευτική τακτική που τη χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ρακανίζει το χρόνο για να φτάνει στο παραπέντε. Αυτή λοιπόν την τακτική δεν μπορούσαμε να τη ματαιώσουμε. Οι εναλλακτικές λύσεις που είχαμε ήταν δύο. Είτε να δεχτούμε ότι μας ζητούν ναι σε όλα, είτε να σπάγαμε τη διαπραγμάτευση το Γενάρη. Εμείς αντιθέτως προχωρήσαμε τη διαπραγμάτευση και την κλείσαμε, γιατί οι Ευρωπαίοι μας ακούν σε αυτή τη φάση. Την κλείσαμε, εννοώ, σε ό,τι αφορά τα μέτρα του Ιουλίου. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι πετύχαμε. Αυτό έγινε κατανοητό. Εμείς σας ρωτάμε αν φοβάστε το αδιέξοδο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Δεν φοβάμαι, γιατί αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Θεωρώ σοβαρή την κατάσταση. Δεν την υποτιμώ. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί ξέρω. Θέλω να ελπίζω ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια πολιτική ένωση που βασίζεται στις συμφωνίες και στην συνενετική προσπάθεια να ξεπερνήσει τα προβλήματα. Αισιόδοξος είστε, κύριε Υπουργέ. Αισιόδοξος είστε. Λοιπόν, ναι. Πιστεύετε ότι θα γίνει σύνοδος κορυφής? Πιστεύω θα γίνει, πιστεύετε, σύνοδος κορυφής? Πιστεύω θα γίνει σύνοδος κορυφής. Έχετε και αν πληροφόρηση? Γίνει σύνοδος κορυφής, θα βρεθεί λύση θετική για τα δικά μας συμφέροντα με άλλο τρόπο. Πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό, Χρήστο, πριν κλείσουμε. Μια προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατρούγκα. Εκτιμάτε ότι με την μεταρρύθμιση, όπως λέτε, στο ασφαλιστικό, ουσιαστικά έχετε ολοκληρώσει το έργο σας στο Υπουργείο? Δηλαδή, ας πούμε, αν γίνει ποτέ ανασχηματισμός, εσείς θα θέλατε να παραμείνετε στο Υπουργείο? Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ είμαι στρατιώτης. Είχα μια πενταετία ευτυχή και αποστηρωμένη στις Βρυξέλλες. Αλλά ταξικός αποστάτης έχετε πει ότι είστε. Αυτό επίσης είμαι. Τι εννοώ? Ότι στη διαστρωμάτευση των συμφερόντων που είπα, τα μέτρα που παίρνω είναι εναντίον της επαγγελματικής κατηγορίας. Ωραία, πάμε στο άλλο. Πάμε στο άλλο όμως. Στο θέμα του Υπουργείου. Εντάξει, γιατί πετάγεται μια λέξη. Όχι από εσάς. Σας σέβομαι απολύτως. Δεν θέλω να εμφανίζω όμως γραφικός. Περιέγραψα απλώς μια κατάσταση. Μάλιστα. Κατά την οποία τα κοινωνικά συμφέροντα της κατηγορίας στην οποία ανήκω, των ανθρώπων που βγάζουν πάνω από 50-60.000 το χρόνο, πράγματι επηρεάζονται δυσμενώς από αυτές τις ρυθμίσεις που κάνω, ακριβώς γιατί θέλουμε να τα πάρουμε από ανθρώπους σαν και εμένα, να τα δώσουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα ή έχουν λίγα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πράγματι είμαι εναντίον της κοινωνικής μου κατηγορίας, όχι εναντίον των δικηγόρων. Ο δικηγόρος είναι υπερασπιστής των δικαιωμάτων και των αδυνάμων. Είμαι περήφανος που είμαι δικηγόρος. Εναντίον, ούτε καν εναντίον των ανθρώπων που έχουν τα χρήματα είμαι. Απλώς επιβαρύνουμε ανθρώπους που έχουν πολλά για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν λίγα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ εγώ, για την συνέντευξη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.